Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Μια Κυριακή ακόμη, εδώ παρέα, στο Κάνω Σινεμά, στη δική σας εκπομπή, στο δικό σας κανάλι του ζούγκλα.gr, όπου, όπως κάθε Κυριακή λέμε, θα το ξαναλέμε, είμαστε εδώ για να μας στείλετε τις ταινίες σας, ερασιτεχνικές ή επαγγελματικές, να τις προβάλλουμε, να μιλήσουμε για αυτές, να έρθετε κι εσείς εδώ παρέα μαζί μας, να μιλήσετε για τις ταινίες σας, να μιλήσετε για τους προβληματισμούς σας, τις σκέψεις σας, την πολιτική, τον έρωτα, ό,τι σας ενδιαφέρει και θα θέλετε να επικοινωνήσετε με κάποιον κόσμο, με το κοινό σας. Δεν είναι μια εκπομπή που φιλοδοξεί να έχει ταινίες Hollywood, είναι μια εκπομπή που ό,τι και αν κάνετε, εφόσον δεν είναι διαφημιστικό κάποιου προϊόντος, θα είναι ευπρόσδεκτο και πρωτόλια ακόμη. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο η ποιότητα όσο η ανάγκη που έχουμε όλοι μας να εκφράσουμε ιδέες, απόψεις και να τις επικοινωνήσουμε με κάποιους ανθρώπους. Είμαστε λοιπόν εδώ για να έχετε αυτό το βήμα να πείτε τα πράγματα που θέλετε να πείτε. Κάνοντας σινεμά, βεβαίως, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Μόλο που η σημερινή τεχνολογία μας επιτρέπει να κάνουμε πράγματα που πριν από 20 χρόνια θα θέλαμε μια περιουσία ολόκληρη και πιθανόν δεν θα το καταφέρναμε κιόλα. Ένα κινητό στα χέρια μας μπορεί να γυρίσει κάλλιστα και ένα απλό φιλμάκι, όχι βεβαίως απαιτήσεων Hollywood και αυστηρής αγοράς, αλλά μια ταινία μπορούμε να την κάνουμε και μιλάμε πάντα για τις μικρού μήκους, έτσι. Για ταινίες που έχουν διάρκεια μέχρι 15 λεπτά περίπου, θα είναι και διαγωνιζόμενες. Υπάρχει ένας διαγωνισμός, μια κριτική επιτροπή η οποία τις βλέπει και που στα μέσα με τέλη του Μαΐου στο φεστιβάλ που θα γίνει του ζούγκλα.gr θα βραβευθούν, θα απονεμηθούν τα βραβεία στις ταινίες που θα επικρατήσουν. Βιαστείτε να στείλετε τις ταινίες σας, διότι κάποια στιγμή θα κλείσει ο χρόνος ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε και την ψηφοφορία του κοινού ώστε να βγει και το δικό σας βραβείο, το βραβείο κοινού στις ταινίες που θα προτιμήσετε. Και αυτή η προθεσμία είναι κατά πάσα πιθανότητα μέχρι τα μεσάνυχτα της 20ης του Απρίλη. Από εκεί και πέρα, όσες ταινίες θα έρχονται θα είναι εκτός συναγωνισμού. Ό,τι φέρετε θα αναρτηθεί με τις προϋποθέσεις, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρουμε στην κεντρική σελίδα της εκπομπής «Κάνω Σινεμά». Το σινεμά είναι πολυεπίπεδο, έχει πάρα πολλές ειδικότητες που απασχολεί, δεν είναι ένα εβδομητέχνη, αλλά έχει μέσα άλλες 100 θα μπορούσαμε να πούμε. Πολλοί άνθρωποι συνεργάζονται για να πετύχουν ένα αποτέλεσμα. Είναι απαραίτητα και αναγκαστικά μία δουλειά ομαδική. Είναι ένα μικρό σύστημα που λειτουργεί με απόλυτη αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών του. Από τον παραγωγό, από τον χρηματοδότη μάλλον που δίνει τα λεφτά, μέχρι τον παραγωγό που το στείνει, τον σκηνοθέτη που επιμελείται της όλης καλλιτεχνικής δουλειάς, τον παραγωγό, τον οπερατέρ, τον διευθυντή φωτογραφίας, τις πάρα πολλές ειδικότητες. Αυτά στο επαγγελματικό χώρο. Στον δικό μας, τον ερασιτεχνικό, ακόμη και ένα άτομο είναι σε θέση να κάνει μια καλή δουλειά. 2, 3, αλλά ομαδοποιούμενοι έχουμε πάντοτε καλύτερο αποτέλεσμα. Έχουμε το κομπιούτερ που μας παρέχει απίστευτες δυνατότητες. Έχουμε τις οικογενειακές κάμερες που στοιχίζουν ελάχιστα και μπορούμε να τραβήξουμε επίσης μια καλύτερη ποιότητα. Κάποιες πληροφορίες για το σκηνοθετικό κομμάτι του πώς κάνουμε μια ταινία μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας του Κάνω Σινεμά στο ζούγκλα.gr και επιπλέον πληροφορίες θα παίρνετε και από εμάς, όπως έχουμε ξαναπεί εδώ ζωντανά, στη ροή της εκπομπής. Μας έχει απασχολήσει πριν από λίγο καιρό ένα πολύ σοβαρό κομμάτι του σημερινού θεάματος, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και όχι μόνο. Το 3D animation, το κομμάτι των special effects που οι υπολογιστές μας δίνουν απίστευτες δυνατότητες. Σήμερα έχουμε μαζί μας έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, δάσκαλο δεν θα τολμούσα, είναι δάσκαλος, του 3D animation και συνάδελφος σκηνοθέτης που διδάσκει στα ΤΕΗ της Αθήνας. Είναι ο Σπύρος Κουσιάκας. Καλώς όρισες, Σπύρο, στην παρέα.
να μιλήσουμε για το αντικείμενό σου, για το γοητευτικό 3D animation που διαδέχθηκε εκείνο το χειροποίητο, τις τρικέζες κλπ. Πριν πούμε σε αυτά, για πες μας, τι κάνουμε. Εγώ να ευχαριστήσω καταρχήν για τη συζήτηση που θα κάνουμε μαζί και για την υποστήριξη αυτού του πολύ σημαντικού διαγωνισμού. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας. Ευχαριστούμε, εντάξει. Προχώρα. Να πω καταρχήν ότι το παραδοσιακό κινούμενο, το 3D animation, να το πούμε έτσι, είναι μόνο ένας τομέας, μία τεχνική από όλες τις τεχνικές του animation. Και για να βάλω κάπως το πλαίσιο αρχικά, ότι η νέα τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία, έχει δώσει δυνατότητα, έχουμε το παράδοξο με την ανάπτυξή της, να έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνικές παραδοσιακές animation, εκτός από το 3D, και τρισδιάστατες και δυσδιάστατες, που κάποτε ήταν δύσκολο να γυριστούν με την τρικέζα. Δηλαδή τεχνικές όπως animation με αλεύρι, με μακαρόνια, με άχρηστα αντικείμενα, με σκουπίδια, με πλαστελίνες φυσικά, με κούκλες. Θα τα κάναμε ζωντανά. Τα κάναμε παλιά με film, ναι. Τώρα γίνεται η ψηφιακή τεχνολογία. Μάλιστα. Μας δίνει δυνατότητα να έχουμε απόλυτο έλεγχο. Έχουν βγει softwares όπου μας δίνουν δυνατότητα να κάνουμε ταινίες με τρισδιάστατα αντικείμενα, με άψυχα αντικείμενα και να έχουμε τη δυνατότητα να πατήσουμε πάνω σε ένα χνάρι μιας πραγματικής κίνησης και έτσι να έχουμε τέλειο αποτέλεσμα στην κίνηση. Ναι. Πράγματα που παλιότερα ήταν δύσκολο να γίνουν με την κάμερα, στην τρικέζα ή στην Bolex, ας πούμε, την 16R, που τραβάγαμε καρέ-καρέ για να κάνουμε μια ταινία κούκλας ή τρισδιάστατου animation, 3D animation. Να σε διακόψω λίγο, γιατί πολλές φορές γελάω και με τον εαυτό μου, γιατί λέω τρικέζα, θεωρώ κάτι αυτονόητο, ας πούμε, γιατί περάσαμε χρόνια μέσα εκείνο το υπόγειο που τραβούσαμε την κάμερα. Εντάξει, οι φίλοι μας, ειδικά οι νέοι άνθρωποι σήμερα, δεν ξέρουν καν τη λέξη. Τρικέζα. Την τρικέζα. Βρέθηκαν κατευθείαν στον υπολογιστή με φανταστικές δυνατότητες. Τι είναι η τρικέζα, θα μας πεις να πω. Και όμως, να σου πω, μπορεί να ξέρουν, γιατί τα προγράμματα αυτά, τα οποία είπα, το Stop Motion Pro για παράδειγμα, ή τα προγράμματα ελέγχου της φωτογραφικής μηχανής, όπου τραβάμε animation, όπου δημιουργούμε τις φωτογραφίες, λέει, της κίνησης καρέ-καρέ, είναι χτισμένα επάνω στη λογική της τρικέζας. Οπότε και το περιβάλλον εργασίας είναι αντίστοιχο με αυτό της τρικέζας, όπου υπήρχε η κάμερα, τραβάγαμε τις φωτογραφίες. Άρα λοιπόν μπορεί να το έχουν δει, αλλά να μην ξέρουν τι είναι. Η τρικέζα λοιπόν ήταν ένα μηχάνημα. Έχουμε ένα στο ΤΕΙ μάλιστα, μια τρικέζα, την οποία την έχουμε σαν μουσιακό είδος τώρα πια. Στο οποίο στηριζόταν μια κάμερα από ψηλά, να τραβάει κάθετα δηλαδή, πράγματα που ήταν πάνω στο τραπέζι οριζόντια. Και αυτή η κάμερα έχει μέσα φιλμ όπως όλες οι κινηματογραφικές κάμερες, μόνο που είχε επιπλέον ένα κοντρόλ, ας το πούμε έτσι, όπου τραβούσε φωτογραφία-φωτογραφία. Καρέ-καρέ δηλαδή. Καρέ-καρέ. Έτσι λοιπόν χτιζόταν οι ταινίες. Συγγνώμη, μια παρένθεση. Καρέ-καρέ έχει σημασία που το λέμε, γιατί ίσως δεν ξέρουν οι φίλοι μας ότι έπρεπε να τραβήξουμε 24 καρέ για να έχουμε ένα δευτερόλεπτο οπτικού τελικού αποτελέσματος. Ακριβώς. Το οποίο το έκανε φυσικά η κινηματογραφική μηχανή αυτόματα. Και η κινηματογραφική μηχανή και η βιντεοκάμερα καρέ-καρέ τραβάει. Ναι. Μόνο που τραβάει 24 καρέ το δευτερόλεπτο η μένη, 25 η δε. Mm-hmm. Το λέει κυκλοπαιδικά για τους θεατές. Ναι, ναι. Το λέει φυσικά. Έχει σημασία όλα. Είχε. Και κτίζουμε την ταινία καρέ-καρέ. Βέβαια στο animation κλέβουμε. Δηλαδή παρότι έχει 24 καρέ το δευτερόλεπτο της κίνησης, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε 24 σχέδια. Ο Disney το κάθε σχέδιο, το οποίο έκανε στην τρικέζα, την ίδια τρικέζα χρησιμοποιούσε, το φωτογράφησε δύο φορές. Α, μάλιστα. Όπου είχαμε πάψει βέβαια, αν είχαμε πάψει ενός δευτερολέπτου, λέει κάποιος, γεια, μένει το χέρι, εκεί τραβάγαμε το σχέδιο, ανάλογα με την πάψη, 12, 24, 36, ανάλογα πόσα καρέ θέλαμε. Για να πάει γρήγορα. Να είναι η πάψη. Πάψεις. Ναι, ναι, λέμε, μιλάει κάποιος. Ναι, ναι, ναι. Σταματάει. Το σχέδιο το οποίο αντιστοιχεί στο σταμάτημα, το τραβάγαμε περισσότερες φωτογραφίες. Μάλιστα μου έλεγε ο Στράτος, ο Στασινός, αείμνηστος, που ήταν και μέντοράς μου. Χαίρομαι που το μνημονεύεις, γιατί ήταν σημαντικός άνθρωπος του animation. Ναι. Και μακάρι να μπορέσετε να βρείτε τις ταινίες του να μπουν στο site. Νομίζω δεν θα έχουν αντίρρηση. Το είχα κάνει και εγώ ένα ντοκιμαντέρ παλιότερα του Στράτου. Για αυτό το λέω. Ναι. Μου έλεγε λοιπόν ο Στράτος για την ταινία που είχε κάνει με κούκλες. Από τις πρώτες της Ελλάδας και είχε βραβευτεί πολύ βραβευμένη ταινία του Κολυμπητή, ότι είχε το εξής πρόβλημα. Τα τελευταία καρέ των πλάνων τα είχε τραβήξει περίπου 1 με 2 δευτερόλεπτα.
Δηλαδή 24-40 φωτογραφίες την κούκλα. Και όταν έκανα μοντάζ, σε ορισμένα σημεία ήθελε παραπάνω χρόνο και δεν είχε τίποτα να γεννήσει φιλμ. Η παύση δηλαδή που είχε δεν μπορούσε να τη λειτουργήσει καλά στο μοντάζ γιατί είχε τραβήξει τις συγκεκριμένες φωτογραφίες. Λιγότερες φωτογραφίες. Ενώ το βίντεο στην το απλώνει. Ψηφιακή τεχνολογία. Φυσικά κάνουμε copy-paste και μία φωτογραφία να τραβήξουμε, την αντιγράφουμε όσες φορές θέλουμε. Ό,τι θέλουμε. Ενώ παλιά δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα με το φιλμ. Αυτές είναι οι διαφοροποιήσεις. Μάλιστα. Να μνημονεύσουμε μια και αναφερθήκαμε στην παλιά αυτή γενιά και τον Ιορδάνη τον Ανανιάδη, νομίζω. Ο οποίος είναι, δεν είναι παλιά, συνεχίζει, είναι ενεργός. Ενεργός είναι, εντάξει, όλη η ενεργία μας. Αλλά είναι ο ιστορικός που τουλάχιστον πώ το ξέρω. Είναι από τους πρώτους, νομίζω, που είχε ξεκινήσει το animation παλιά. Από τους πρώτους, εντάξει. Ή που έκανε πολλή δουλειά. Έκανε πολλή δουλειά και μόνος του και κάνει πολλή δουλειά. Οι ταινίες του έχουν βραβευτεί, είναι από τις σημαντικές ταινίες της Ελλάδας. Έκανε ταινίες μυθοπλασίας. Ναι. Μάλιστα ήταν από τις πρώτες που βραβεύτηκαν και στο εξωτερικό. Να μνημονεύσουμε επίσης τον Κουτσούρη, όπου είχε κάνει τη φοβερή ταινία «Τη γραμμή». Mm. Είχε πάρει και βραβείο στο φεστιβάλ του Ζάγκρεπ, από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ του animation. Μάλιστα. Και ήταν και πολύ συμβολική στη Χούντα. Δηλαδή ήταν δακτυλικά αποτυπώματα. Ναι. Στα οποία τους είχε βάλει ποδαράκια χεράκια και γινόταν μια ιστορία που ήρωσαν τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Mm. Ήταν πολύ συμβολική και σημαντική. Του Κουτσούρη. Του Κουτσούρη. Γιατί είχε κάνει και Μυρμηρίδη. Μυρμηρίδη. Και ο Μαραγκός είχε κάνει κάτι, το Σλούθ. Και ο Μαραγκός είχε κάνει κάτι, έτσι, με κάτι άλλο. Τώρα τελίτσες, αναφερόμαστε σε πράγματα που ακριβώς δεν έχουμε να δείξουμε, οπότε για να μιλήσουμε για τα δικά μας. Εσύ, Σπύρο, εκτός από δάσκαλος στη σχολή, έχεις και προσωπική βεβαίως δράση και είσαι ενεργητικός, παράγεις έργο, έχεις κάνει ταινίες, ετοιμάζεις μια μεγάλη ταινία, θα μιλήσουμε και για αυτήν λίγο μετά. Ναι. Μπορείς να μας πεις έτσι δύο λόγια για το έργο πρώτα ή όχι, θα πρότεινα άλλο κάτι να κάνουμε. Να ξεκινήσουμε να δούμε μια ταινία σου, την πρώτη μιας τριλογίας που έχεις κάνει, η οποία γυρίστηκε με φιλμ, μάλιστα. Μπράβο, για μια στιγμή τα λέω. Ναι. Έτσι. Είναι το Star System. Είναι η πρώτη ταινία μια τριλογία. Έχει γίνει η δεύτερη που θα δούμε, το The Mirror Stage. Και ετοιμάζεται η τρίτη που είναι ο Φωτιστής. Το λέω αυτό γιατί όταν δούμε το Star System θα παρατηρήσουμε το Φωτιστή, όπου είναι αυτός που κανονίζει το πόση ώρα θα μείνει ο πρωταγωνιστής κάτω από το φως. Στην αρχή της ταινίας ο πρωταγωνιστής του Star System εξοικειώνεται με το φως. Σε συνέχεια θριαμβεύει, είναι λούζεται, κάνει μπάνιο στο φως. Το φως φέρνει σαν συντριβάνι σε αυτή την ταινία. Μέχρι που στο τέλος ο Φωτιστής του αλλάζει το φως και αρχίζει να κυνηγάει το φως. Μάλιστα. Μέχρι που μένει εντελώς στην αφάνεια και γίνεται αφίσα. Η οποία χαλάει με το χρόνο, έχει την πορεία του. Γι' αυτό ονομάζεται και Star System. Μάλιστα. Και έρχεται ένας νέος να κάνει μια γελιογραφία πάνω στην αφίσα. Το τρίτο μέρος της τριλογίας λοιπόν αναπτύσσει περισσότερο, εμβαθύνει περισσότερο στον Φωτιστή. Αυτό που βλέπουμε εδώ το να αλλάζει. Το μέρος της ταινίας που θα δούμε ή της τριλογίας. Της... Είναι το Star System. Η ταινία που ετοιμάζεις δηλαδή. Η δεύτερη που θα δούμε θα είναι το δεύτερο μέρος, όπου είναι το The Mirror Stage. Mm-hmm. Και το τρίτο που ετοιμάζεται αφορά στο Φωτιστή. Απλώς... Πάμε να δούμε την πρώτη λοιπόν καταρχήν και μετά. Και προσέχουμε το Φωτιστή, να δούμε δηλαδή αυτό που θα δούμε στην τελευταία ταινία. Μάλιστα. Star System. Καλά το πάω. Star System. Okay. Star System. Πάμε να δούμε λοιπόν. Πίσω από ένα παράθυρο υπήρχε μια γειτονιά όπου κάποιος τριγυρνούσε σαν χορευτής και όταν έπεφτε το σκοτάδι έδινε τη δική του παράσταση χορεύοντας τις στέγες. Κοίτα, ένα αστέρι πέφτει. Κάνε μια ευχή. Ίσως είναι το δικό σου.
Κοίταξε να δεις, μωρό μου. Ένα αστέρι πέφτει σήμερα. Μην γελάς, μην κάνεις όνειρα, γιατί το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στάρσεστε με λοιπόν, Σπύρος Γιάκας, ο φίλος μας. Μου άρεσε πολύ το χρώμα κυρίως. Το χρώμα. Και η κίνηση βέβαια, η οποία είναι έτσι λίγο περίεργη, μήπως αυτό, γιατί η ταινία μας είπες ότι είναι γυρισμένη στην Τρικέζα. Στην Τρικέζα, ναι. Μήπως αυτό το κάτι δεν το πετυχαίνουμε στο κομπιούτερ. Πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση, Χρήστο, και θέλω να πω σε αυτό κάτι. Ότι έχουν αρχίσει στα προγράμματα των τρισδιάστατων, το Μάγια και στο 3D Animation, όπου η διαφορά με όλες τις υπόλοιπες τεχνικές είναι ότι όλα γίνονται μέσα στον υπολογιστή. Καρέ-καρέ. Από τον δημιουργό, βέβαια, τα κάνει ο υπολογιστής. Mm-hmm. Μην πάμε σε αυτό λάθος, γιατί δεν κάνει τίποτα ο υπολογιστής. Ναι. Ο άνθρωπος, ο animator, τα κάνει πάλι. Απλώς υπάρχει ένα στούντιο εικονικό, με φώτα κτλ. Και δουλεύει στις κούκλες σου μέσα στον υπολογιστή. Το μοντέλο, ας πούμε. Mm-hmm. Έχουν αρχίσει λοιπόν να προσπαθούν να φτιάξουν υφές, πλαστελίνης, σκίτσου, mm-hmm. για να πετύχουν αυτό το αποτέλεσμα, να πετύχουν για παράδειγμα το αποτέλεσμα του Godzilla, του παλιού Godzilla που ήταν, που φαινόταν mm-hmm. η κούκλα να κουνιέται, το λάθος. Mm-hmm. Προσπαθούν να πετύχουν το λάθος. Mm-hmm. Την απόλυτη προσομοίωση. Την απόλυτη προσομοίωση. Και γυρίζουμε δηλαδή πάλι πίσω. Και αυτό θέλω να πω στους ερασιτέχνες που θα κάνουν animation με πλαστελίνη mm-hmm. ή κάτι το οποίο με ένα ευτελές υλικό, ας το πούμε έτσι. Αυτό που συμβουλεύω πάντα είναι ότι να μην προσπαθήσουν να κρύψουν το λάθος τους, αλλά να μην τραπούν και να πούν ναι, το έκανα με αυτό το υλικό και είναι λάθος, είναι με το φως του σπιτιού, είναι με αυτό να φανεί intentional, να φανεί ότι είναι εξεπίτηδες με αυτόν τον τρόπο, mm-hmm. έτσι ώστε να μην νιώσουν σε αυτοχή συγγενείς, αλλά να ξέρουν ότι αυτό το οποίο θα κάνουν λάθος. Κάποιοι σε μεγάλα στούντιο θα προσπαθήσουν να το μιμηθούν. Μάλιστα. Είναι το original δηλαδή αυτοί που κάνουν το λάθος. Έτσι θα πρέπει να προσέξουν, να τονίσουν αυτό το λάθος τους, να τονίσουν αν έχουν μια φθηνή κάμερα ότι είναι φθηνή κάμερα, mm-hmm. μην κοιτάξουν να πιάσουν τα στάνταρ μια πολύ ακριβής κάμερας, yeah. ή να πάρουν μια πολύ ακριβή κάμερα και να κάνουν κάτι τέλειο. Ή θα κάνει δηλαδή κάποιος το τέλειο. Το θέμα να μην πάρουν ακριβή κάμερα και κάνουν κάτι ευτελές. Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος του νεόπλητου που παίρνει την ακριβή κάμερα. Και δεν έχει τη γνώση την κινηματογραφική και κάνει κάτι ευτελές. Ξέρεις τι μου θυμίζεις. Κάποτε είχα φτιάξει ένα φιλμάκι με ένα υλικό το οποίο ήταν τραβηγμένο με μια κάμερα της συμφοράς, τίποτα χάλια. Μιλάμε, σκάγαν τα χρώματα, τα όρια, τα περιθώρια, δεν υπήρχε τίποτα. Βουνά, ουρανός, ένα πράγμα γινόταν. Παρ' όλα αυτά είχαν ενδιαφέρον. Και ο ρυθμός και το αντικείμενο που αναφερόταν. Δεν μπορούσα, δεν μου πήγαινε να την πετάξω την ταινία, ας πούμε. Και το έκανα άποψη. Δηλαδή τη μεγάλη ζημιά της κάμερας που δεν τραβούσε τίποτα καλά. Το είπες ότι. Είπαμε ότι είναι πειραματική δουλειά. Κάποιος πρόβλημα βέβαια το δέχθηκε ως πειραματική εικόνα. Και γιατί όχι όμως, δεν κατάλαβα. Είναι η άποψη. Θυμάσαι τι έλεγε ο Φελίνη, ξέρεις τι έλεγε. Για το ζωή. Εμείς εδώ οι κινηματογραφιστές. Είμαστε απλά διάμεσα. Οι ταινίες λέει υπάρχουν πριν τις κάνουμε. Mm-hmm. Όπως και οι σκέψεις. Απλώς λέει ναι, όπως και οι σκέψεις. Είμαστε λέει αυτοί που τις κατεβάζουμε, τις κάνουμε εικόνα και τις δίνουμε. Αλλά... είναι, λέει, σαν αγωγός δηλαδή, ένας αγωγός. Ακριβώς. Ναι. Αγωγή. Συμφωνώ αυτό που είπες για την άποψη και έχει αυτό φυσικά που λέει ο Φελίνη. Ότι την αδυναμία μας πρέπει να την κάνουμε άποψη. Mm. Και μήπως έτσι δεν γεννήθηκαν οι ταινίες στο YouTube πριν από κάμποσα χρόνια. Ή ξέρω εγώ. Στα site, τα porn site, ας πούμε. Είναι τυχαίο το ότι τα home video είναι αυτά που κάνουν θράψη και που έγινε ειδική κατηγορία με home video. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή είναι σημαντικό την αδυναμία μας και ποιος ξέρει μπορεί μέσα από αυτό το φεστιβάλ το δικό σας ή από παρόμοια φεστιβάλ
μαθητικών ταινιών στον Αγκαστο Πάμε Σινεμά που είναι, το έχεις δει από κοντά, ότι η μαθητική ταινία έχει γίνει και αυτή πια στυλ. Έτσι. Ξεκίνησε δειλά-δειλά από παιδιά ή και οι ταινίες, μην πάμε παραπέρα, οι ταινίες με τις κάμερες που βάζουν σκέιτμπορτίστες ή ποδηλάτες στο κεφάλι. Αυτές στην αρχή, αν τις δίνανε συγκεκριμένες, λέγανε τι κάνεις εκεί, κουνιέται το πλάνο. Ναι. Μετά όμως η δυναμική του ήταν τέτοια. Ένα κοινό το γούσταρε αυτό το πράγμα, γιατί υπήρχε ένα κοινό από κάτω. Έτσι. Το κοινό μας είναι. Υπήρχε το κοινό τον, που ήταν ίδιο με αυτό που τραβούσε το φιλμ. Και μετά, όχι μόνο έγινε άποψη, είναι και πάρα πολύ. Και έχει σημασία και το που απευθυνόμαστε με αυτό που έχουμε να πούμε έτσι. Και άλλωστε είναι και γνωστό παλιό και για τους οποίους το λέγανε ότι τελικά εκμεταλλεύεις το μειονέκτημά σου. Δηλαδή, αν είσαι τραυλός, δεν πειράζει. Ακριβώς. Μπράβο. Κάνε το αυτό χρήσιμο. Αν έχεις ένα πρόβλημα στο ύψος, στο κάτι σωματικό και γίνεσαι κομπλεξικός, όχι. Δεν είσαι καθόλου κομπλεξικός, είναι ένα δικό σου αυτό. Εκμεταλλεύεις το και προχωράς με αυτό. Εξοικειώνεσαι με αυτό και προχωράς. Κορυφαία. Ξέρω εγώ, σου σπάει το ποτήρι από κατά λάθος στο θέατρο. Το ενσωματώνεις. Το ενσωματώνεις, μου σπάει. Δεν λέει, λάθος, με συγχωρείτε. Έτσι. Ένα κορυφαίο τέτοιο παράδειγμα έχουμε τη Γεωργία του Βασιλιάδου, βέβαια. Σε μια κακάσκινη γυναίκα, η οποία κατάφερε να είναι εξαιρετικά, έως και ερωτική. Ακριβώς. Έτσι. Ήταν όντως άσχημη, δεν ξέρω. Δηλαδή, τη δείχνουν ταινίες άσχημη, αλλά τα χαρακτηριστικά της, αν δεις μεγάλο στόμα και τα λοιπά, μάτια. Τελικά τι είναι άσχημο. Ακριβώς. Δεν δηλαδή, υπάρχει. Μοιάζει λίγο με τη Σοφία Λόρεν, ας πούμε. Μα, γεια σου, μου αρέσει. Το κάνουμε. Να σου πω, φύγαμε λίγο από την ταινία. Αυτή η ταινία είχε μια καριέρα, πήρε κάποια βραβεία, κάπου κινήθηκε. Αυτή η ταινία ναι, ήταν η πρώτη που έκανα, εκτός από διαφημιστικά ή τηλεοπτικά σποτάκια και τηλεοπτικές εκπομπές, ήταν η πρώτη προσωπική ταινία. Μάλλον η δεύτερη, που ήταν μια σπουδαστική, αλλά τέλος πάντων που είχε μυθοπλασία, η οποία έκανε μια πολύ καλή πορεία σε φεστιβάλ. Πέρα από το βραβείο που πήρε από τον που ήταν πρόεδρος επιτοπής, ο Χάρης Πουδανός, πολύ σημαντικός βραβευμένος στις Κάνες, στο Φεστιβάλ Ολυμπίας για παιδιά και νέους, πήρε το βραβείο της ταινίας Animation. Έλαβε μέρος στο διαγωνιστικό αρκετών φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων της Μελβούρνης, πολύ σημαντικό, το ΛΙΑΦ, ένα πάρα πολύ σημαντικό, το Ζάγκρεπ. Είναι φεστιβάλ που μπορεί να στείλουν και οι φίλοι μας, υποθέτω. Είναι φεστιβάλ που μπορεί να στείλουν και οι φίλοι μας. Είναι τα σημαντικά φεστιβάλ για ταινίες animation, διεθνή. Είναι το φεστιβάλ του Ζάγκρεπ, το πιο αρχαίο φεστιβάλ, το πιο μεγάλο, το πιο παλιό φεστιβάλ στην Ευρώπη, animation. Είναι το φεστιβάλ της Χιροσίμα, το οποίο έχει γίνει φεστιβάλ εξειδικευμένο για ταινίες animation, που έγινε στη μνήμη των θυμάτων της Χιροσίμα. Και είναι σημεία αναφοράς αυτά τα φεστιβάλ. Η ταινία λοιπόν αυτή πήγε σε αυτά τα φεστιβάλ, διαγωνίστηκε, πήγε στο διαγωνιστικό τμήμα. Πληροφοριακά να πω ότι με την ψηφιακή τεχνολογία έχουμε μια αύξηση 100% των ταινιών που γίνονται με animation, με κινούμενο σχέδιο, καρέ-καρέ δηλαδή, με πάρα πολλές τεχνικές, όχι μόνο λέει, τρισδιάστατες και δυσδιάστατες τεχνικές, 3D και 2D animation. Έτσι λοιπόν γίνεται μια πολύ αυστηρή επιλογή. Έχουμε, για παράδειγμα, στο Ανερσί, που ήταν το χωριό, η τελευταία ταινία που έλαβε μέρος, ήταν περίπου 7.000 ταινίες οι οποίες είχαν στείλει για να λάβουν μέρος και επιλέχθηκαν οι 80. Δηλαδή, η συμμετοχή στο διαγωνιστικό τμήμα αυτών των φεστιβάλ είναι πολύ σημαντικό, αλλά και στο πληροφοριακό τμήμα και γενικά είναι καλό να πηγαίνουν σε φεστιβάλ, είναι ο τρόπος που θα δείξουν τη δουλειά τους, η επαφή με το κοινό. Και το σημαντικό στα διαδικτυακά φεστιβάλ όπως το δικό σας είναι ότι υπάρχει και άμεση επαφή με το κοινό. Υπάρχει το άμεσο feedback. Δηλαδή γράφει ένα μήνυμα όλος και σου λέει μπράβο φίλε ή ξέρω εγώ, όχι μπράβο. Σε ρεαλιστικό χρόνο αντιλαμβάνεσαι τι πατάτε έχει κάνει ή τι εξαιρετικό. Δηλαδή το ψήθρο που ακούς στην αίθουσα, έβλεπα σαν θεατή την ταινία μου στο φεστιβάλ της Τσεχίας, στο Animfest, και ήταν δίπλα οι υπόλοιποι θεατές και άκουγα τις κριτικές. Και άλλες φορές θέλω να σου πω, όχι, δεν είναι έτσι, σταμάτα, ξέρεις, είναι δίπλα. Σταμάτα την προβολή, δεν κατάλαβες, εδώ γίνεται αυτό, κύριε, δεν κατάλαβες καλά. Αυτό στο ψηφιακό έχεις δυνατότητα να το πεις εκείνη τη στιγμή που το βλέπει ο άλλος. Είναι πολύ άμεσο. Πολύ σπουδαίο. Με αυτή την έννοια. Σπυρό, πριν φτάσουμε να κάνουμε μια ταινία, υπάρχει μια τεράστια δουλειά. Έχεις φέρει κάποια πράγματα εδώ πέρα να μας δείξεις, λέει, τι γίνεται. Καταρχήν γράφουμε ένα σενάριο, έτσι, μια ιδέα, όπως το έχουμε πει και όλα, και είναι κοινό κινηματογράφου και κόμικ κλπ.
το αναπτύσσουμε σε εικόνες, αλλά μετά έχει φόντα, έχει πράγματα. Μην τα λέω, για πες μας. Τι ξέρω, λοιπόν, πού ξεκινάμε, πού φτάνουμε. Σε όλες τις ταινίες, ειδικά μετά το Hitchcock και στις ταινίες live action, όχι animation, κεντρικό ρόλο παίζει το στάδιο της προπαραγωγής. Λέω το Hitchcock γιατί ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε γραφίστα σαν μέλος του team της προπαραγωγής, το Saul Bass, που είναι το ιεροτέρας της γραφιστικής και της προετοιμασίας μιας ταινίας. Είναι αυτός που έκανε τα storyboard και τις αφήσεις, τα storyboard, τα εικονογραφημένα σενάρια, που έβαλε εικόνα στα σενάρια δηλαδή των ταινιών του Hitchcock. Του ψυχό, για παράδειγμα. Συγγνώμη λιγάκι. Storyboard, λοιπόν, επειδή έχω αναφερθεί και παλιότερα σε αυτό, είναι όταν έχουμε το σενάριό μας τελειωμένο και το σχεδιάζουμε πια σαν να το κινηματογραφούμε καρέ-καρέ. Για να δούμε. Λέει το storyboard. Έχει καταρχήν μία εικόνα, η οποία είναι προσομοίωση της οθόνης προβολής. Είναι ένα δηλαδή, πλάνο αυτό. Έτσι, ένα πλάνο. Ναι. Είναι ή 16:9 σαν λόγος ή 3:4. Mm-hmm. Δεν είναι κάθετο, γιατί η οθόνη προβολής είναι οριζόντια. Είναι το κινηματογραφικό κάδρο. Mm-hmm. Είναι αντίθεση με το αντίθετο του κόμιξ. Είναι η διαφορά που έχει με τη σχέση με το κόμιξ. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν ένα τετράγωνο που είναι το πλάνο. Εκεί που θα βάλει δηλαδή την κάμερα να φωτογραφίσει ο οπερατέρ, θα δει αυτή την εικόνα και θα πει ναι, το πουλί ή το θέμα μου ξεκινάει αριστερά. Είναι σε αυτό το σημείο στη χρυσή τομή. Θα στήσει λοιπόν το κάδρο του με βάση το storyboard. Ο Hitchcock και ο Saul Bass, ο Hitchcock έβλεπε το storyboard του Saul Bass και όταν το ρωτούσαν οι ηθοποιοί τι θα κάνω, δεν δίδαξε μας δάσκαλος, του έλεγε έχετε, όχι απλό σενάριο, έχετε storyboard. Μάλιστα. Εκεί θα στηθείς, εκεί θα δουλέψεις και όταν το ρωτάγανε και ποιο είναι το κίνητρό μου, δώσ' μου κίνητρο, του έλεγε αμοιβή σου. Το συμβόλαιο και αμοιβή σου είναι το κίνητρό σου. Προσπάθησε και δούλεψε. Έχουμε λοιπόν ένα μικρό κείμενο από κάτω που λέει για τη δράση. Το τι γίνεται εδώ πέρα, βοηθητικά. Και επίσης, σε αυτό δεν υπάρχει, υπάρχουν σε άλλα storyboard, υπάρχουν βελάκια που δείχνουν την κίνηση. Μάλιστα. Ο Saul Bass έκανε storyboard, τα οποία είναι μόνο βελάκια. Έχει ένα πολύ ραφ σχέδιο και έχει βελάκια που λέει η γάτα ξεκινάει από εδώ, φτάνει στη στέγη, από τους τίτλους μιας ταινίας που η γάτα περπατούσε πάνω στη στέγη. Mm. Είναι λοιπόν η εικονογράφηση του σενάριου στις ταινίες είναι σημαντικό. Αρκετοί σκηνοθέτες πια κάνουν εικονογράφηση σεναρίων. Αυτά είναι δύο εικονογραφημένα σενάρια από την ταινία Μεγάλου Μήκους που ετοιμάζω. Μάλιστα. Την τελευταία ταινία, η νύχτα με τους Καλλικάτζαρους. Θα πούμε για αυτή πιο μετά. Ναι. Απλώς για το storyboard θέλω να πω τώρα. Ναι. Η σημασία του storyboard στο animation είναι κομβική. Γιατί πέρα από το ότι θα πάρεις μια ιδέα για τη δράση, στην ουσία, σχεδιάζεις και το περιβάλλον. Δίνεις μία πρώτη γεύση και για το concept design, ας το πούμε έτσι, που θα δείξουμε τα σχέδια, τα ζωγραφικά που κάνουμε για την αισθητική, για το περιβάλλον της ταινίας. Όλα αυτά τα δίνεις στο storyboard. Και για όλη την κίνηση της ταινίας. Βλέποντας ένα storyboard animation, όπως αυτό εδώ, μπορείς να διαβάσεις την ταινία πλάνο-πλάνο, με απόλυτη ακρίβεια, και ίσως στο τέλος να έχεις σε storyboard τα οποία υπάρχει και ο χρόνος που θα μείνει ένα πλάνο, να έχεις ένας έμπειρος animator να έχει την ταινία στο μυαλό του πριν να γίνει η ταινία. Μάλιστα. Είναι κομβικό για το animation, γιατί από ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας λέγοντας ότι θέλουμε 24 σχέδια για ένα δευτερόλεπτο, αυτό σημαίνει 12 σκίτσα στο Star System που ήταν ταινία με σκίτσα, με ζωγραφιές κινούμενες, σημαίνει 12 πόζες, 12 αλλαγές κούκλας για μια ταινία 3D, Puppet Animation ή Plastelini ή 3D Animation στον υπολογιστή. Χρειαζόμαστε 12 αλλαγές μιας πόζας. Απαιτείται πάρα πολύ χρόνο να σχεδιάσεις τα πλάνα. Όταν έχεις το storyboard λοιπόν, τα καρέ και τα φωτογραφίσεις, στατικά καρέ, στο χρόνο που έχεις υπολογίσει ότι θα είναι, ή στον χρόνο που σου δίνει το μουσικό κομμάτι που έχεις από κάτω. Εκεί πέρα, με τη διαδοχή στατικών καρέ στον χρόνο που είσαι επιλέξει, μπορείς να δεις τον ρυθμό της ταινίας και να πεις όχι, αυτό είναι 3 δεύτερα, κρατάει πάρα πολύ, το κάνω 2 δευτερόλεπτα. Yeah. Σημαίνει γλιτώνω 12 σχέδια. Mm-hmm. Ή αυτό το καρέ που το έχω βάλει στη ροή της ταινίας να παίζει, κρατάει 5 δευτερόλεπτα. Μάλιστα.
Πρέπει να κρατήσει 7. Χρειάζομαι μία παύση. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό ακόμη από. Το βλέπεις με τον ήχο. Έχεις. Να πω και κάτι άλλο στο animation. Πρώτα σχεδιάζουμε το ηχητικό μέρος, διαλόγους κτλ. Και εκεί πάνω βάζουμε και ντύνουμε το ηχητικό μέρος με εικόνα. Οπότε βλέπεις και κάνεις μοντάζ. Το storyboard και το animatic, που είναι η φωτογράφηση του storyboard, είναι ένα μοντάζ πριν να γίνει κανένα ταινία. Μάλιστα. Και είσαι απόλυτα σίγουρος ότι θα σχεδιάσεις 12 σχέδια. Και όχι 100 σχέδια για να αφιερώσεις. Είναι και προμονταρισμένο. Είναι προμονταρισμένο. Μάλιστα. Αυτή είναι η σημασία του storyboard. Επίσης χρειάζεται ο χαρακτήρας. Αυτά εδώ πέρα τα. Αυτά είναι το. Καλά, μετά. Θα ήθελα να πω στο character design που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πάλι από τους Καλλικάτζαρους. Εδώ έχουμε τους χαρακτήρες, τους κεντρικούς χαρακτήρες της ταινίας Νύχτα με τους Καλλικάτζαρους, που είναι οι Καλλικάτζαροι. Είναι το character design, είναι ο σχεδιασμός του χαρακτήρα. Ορισμένων Καλλικάτζαρων. Σε αυτή την ταινία είχαμε τους Καλλικάτζαρους. Οι Καλλικάτζαροι στηρίζονται, η έννοια, ο σχεδιασμός τους, στηρίχθηκε στο ότι είναι το ανάποδο των ανθρώπων. Είναι ο άλλος εαυτός των συγκεκριμένων ανθρώπων του χωριού. Nice. Έτσι, στους χαρακτήρες της ταινίας έχουμε και τους αντίστοιχους Καλλικάτζαρους. Εδώ είναι ο παπάς Καλλικάτζαρος. Υπάρχει ένας παπάς κανονικός στο χωριό που παίζει και αυτός είναι ο αντίστοιχός του, ο παπάς Καλλικάτζαρος. Nice. Εδώ είναι ο Καλλικάτζαρος Δήμαρχος. Όπου στηρίχθηκε πάνω στον πραγματικό δήμαρχο του χωριού, ο οποίος είναι στηριγμένος πάλι στον Παπαγιαννόπουλο. Γιατί αυτή η ταινία με τους Καλλικάτζαρους έχει ήρωες από ελληνικές ταινίες όπου έχουν στηριχτεί. Εδώ έχουμε το πώς τα φαίνεται από τρεις πλευρές, μάλιστα, μπροστά, πίσω, δεξιά. Είναι ο Καλλικάτζαρος ντυμένος γυναίκα. Για να τονίσουμε, βλέπουμε το. Ξεκινάει το πλάνο εδώ από τη μέση, όπου βλέπουμε ένα ωραίο πισινό τέλος πάντων και λέμε τι ωραίο ήταν. Και δείχνω και μια στιγμή που γυρίζει και βλέπουμε ξαφνικά ότι αυτός δεν είναι μια γυναίκα, είναι ένας Καλλικάτζαρος. Μεταμφιεσμένος. Γιατί το στοιχείο των μεταμφιέσεων ήταν πάρα πολύ σημαντικό στην απόδοση της έννοιας των Καλλικάτζαρων. Ο πολίτης έλεγε για την έρευνα που έκανε για αυτή την ταινία, γιατί και το character design χρειάζεται μια έρευνα. Ο Νίκος Πολίτης λοιπόν έλεγε ότι οι Καλλικάτζαροι. Μία από τις πιο πιθανές εκδοχές το ότι ήταν οι Καλλικάτζαροι είναι στηριγμένη στα Σατουρνάλια που ήταν οι μεταμφιέσεις που κάνανε οι Ρωμαίοι. Ήταν λέει μία αρχαία από την αρχαιότητα την ελληνική κρατάει, διασώθηκε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στην πιο μεγάλη νύχτα του χρόνου οι άνθρωποι μεταμφιεζόντουσαν μέχρι τις 21 Δεκέμβρη και οι μεταμφιεσμένοι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ άγριοι. Είχανε περιπτώσεις στην αρχαία Ρώμη όπου όχι μόνο πειράζαν τους χωρικούς, τους βάζαν να χορεύουν, τους βάζαν να κάνουν ό,τι κάνουν οι Καλλικάτζαροι, αλλά που είχαν περιπτώσεις που τους ξεσκίζανε. Mm-hmm. Στην κυριολεξία. Τόσο. Και έτσι λοιπόν υπάρχει, εκεί στηρίζει και εγώ εκεί στηρίχτηκα ότι οι μεταμφιεσμένοι άνθρωποι την πιο μεγάλη νύχτα των Χριστουγέννων, 21 του μηνός, όπου ήταν στην αρχαία θρησκεία, γιορταζόταν με αυτόν τον τρόπο, δεν γιορταζόταν, υπήρχε αυτή η σηματοδότηση, ας πούμε. Εκεί λοιπόν αυτοί οι μασκαράδες που σκορπούσαν τον τρόμο στους χωρικούς, φαντάσου χωρίς φως, χωρίς ρεύμα, χωρίς τίποτα και 21 του μηνός, την πιο μεγάλη νύχτα, ασχολούνται μεταμφιεσμένοι άνθρωποι, σαν τις μενάδες της αρχαίας ελληνικής παράδοσης, και όχι μόνο να σε βάζουν να χορεύεις, να κάνεις διάφορα τρελά. Στο τέλος να σκοτώνουν. Αν βλέπαν κάποιο διαβάτη δηλαδή στον δρόμο, τον είχαν σκοτώσει. Μάλιστα. Εκεί στηρίχθηκα λοιπόν για τους Καλλικάτζαρους και έτσι με αυτό εδώ πέρα το μεταμφιεσμένο, το Καλλικάτζαρο τραβεστή, ας το πούμε έτσι, δίνω αυτή τη διάσταση στη μεταμφίεση. Θυμήσατε το βιβλίο του Πολίτη που αναφέρει ότι μου διαφέρει δύο τρίτες. Είναι η παράδοση, παραδόσεις, όπου έχει μέσα για τους Καλλικάτζαρους, για άλλα στοιχιά. Έχει. Καρκάτζελη και όλα αυτά τα πολλά ονόματα που έχει ο Καρκάτζελος. Έχει ναι, το Μαντρακούκο, έχει τα ονόματά τους, έχει τις διάφορες εκδοχές. Εδώ είναι ένας άλλος Καλλικάτζαρος που στηρίχθηκε σε ένα αγαλματίδιο που υπάρχει στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Είναι ένας ηθοποιός αρχαίος με τη μάσκα του. Εγώ είχα κάνει πάρα πολλά σκίτσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο για να βγάλω τις ζωγραφιές των Καλλικάτζαρων να μπορέσω να προσεγγίσω αυτό το είδος. Μιας και δεν υπάρχει εικονογραφία στην Καλλικάτζαρων, πρέπει να δημιουργηθούν από την αρχή. Οπότε στηρίχθηκα στον Πολίτη, στηρίχθηκα στις αρχαίες πηγές τις εικονικές
και έβγαλα το character design. Μάλιστα. Όπου είναι ορισμένοι οι τύποι Καλικατζάρων και αυτός είναι ο αρχηγός των Καλικατζάρων, είναι, μαντέστε ποιος, ο Ζαμπέτας. Νομίζω ότι αντιπροσωπεύει με τον καλύτερο Ζαμπέτα, τρόπο. Ζαμπέτα, εσύ ζουν Καλικάτζαρο, ζωθάμε και μια μήνυση. Ο αρχηγός, ο αρχηγός. Είναι τιμητικό, γιατί ήταν ο αρχηγός του Κεφιού, αρχηγός του... Μάλιστα, ωραία. Και μάλιστα τον έχω γνωρίσει, μέναμε στην ίδια γειτονιά. Και στο ίδιο σπίτι με τους χορευτές του. Μάλιστα. Οπότε έχω το δικαίωμα. Πολύ ωραία, βεβαίως. Θέλω κι άλλο να σε ρωτήσω γύρω από τους χαρακτήρες κλπ. Αυτό που μας αναφέρεις τώρα για τους Καλικατζάρους είναι η καινούργια ταινία που ετοιμάζεις τώρα. Καινούργια μεγάλου μήκους. Είναι στο στάδιο της προεργασίας, όπως είπαμε. Έχει γίνει ο σχεδιασμός των χαρακτήρων. Τα εικαστικά της ταινίας. Τα φόντα δηλαδή, η χώρη στην οποία θα κινούμαστε. Τα οποία φαίνονται και εδώ σε αυτό το storyboard. Είναι και αυτό από τους Καλικάτζαρους. Εδώ είναι τα εικαστικά, δηλαδή το στυλ που θα έχει η ταινία, που θα είναι τα μαύρα, τα έντονα μαύρα με το πενάκι και χρώμα και στοιχεία από τα ελληνικά χωριά της Ηπείρου κυρίως, που κατάγομαι. Σπύρο, έχεις και κάτι άλλο εδώ πέρα. Είναι αυτά τα σκηνικά σου. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Είναι ζωγραφικά που γίνονται. Μάλλον, συγγνώμη, επειδή έχουμε κουράσει πιθανώς. Να δείξουμε την επόμενη. Έχεις μία δεύτερη ταινία. Το δεύτερο μέρος της τριλογίας. Είναι το πρώτο Star System. Εδώ έχουμε το The Mirror Stage. Ναι. Η σκηνή με τους καθρέφτες δηλαδή. Ναι. Πρωταγωνίστρια είναι μία ξύλινη κούκλα, η οποία βλέπει το χορευτή που είδαμε στην πρώτη ταινία σε μία αφίσα απέναντί της. Μάλιστα. Και τον ζηλεύει. Γιατί αυτή είναι μια κούκλα μαριονέτα που δεν μπορεί να χορέψει αν δεν έχει το χειριστή. Μάλιστα. Τι ωραίο. Ξεκινάει λοιπόν να το συναντήσει χωρίς την τελευταία μέρα πριν την παράστασή της. Και φυσικά βλέπει την αδυναμία της. Δεν μπορεί να κάνει τις πυρετές που κάνει αυτός ο χορευτής που είδαμε στο Star System την προηγούμενη ταινία. Σκίζει την αφίσα που βλέπουμε αυτό το χορευτή και βλέπει ότι και αυτός έχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να βγει από τα πλαίσια της αφίσας. Αυτό που είναι πίσω από την αφίσα. Ακριβώς. Και τελικά καταλήγει στη σύμβασή της, πηγαίνει, δεν είναι μυρολατρικό βέβαια, εγώ το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό, στο χειριστή της και στην τελευταία παράσταση, που είναι το τελευταία σκηνή της ταινίας, τη βλέπουμε όχι απλώς να κάνει την πυροέτα που έκανε ο άλλος χορευτής, αλλά και να πετάει με το χειριστή της. Γιατί είναι ένα με το χειριστή της. Είναι μια κλεμαριονέτα. Θεώσεις δηλαδή. Το χέρι, αυτός ο οποίος, ο συνεργάτης της, θα λέγα εγώ. Φέρνει λίγο σε Blade Runner αυτό. Φέρνει, αλλά είναι ο συνεργάτης. Και το θέτω έτσι, ότι είναι ένα κομμάτι, ένα απόσπαστο. Το χέρι, δεν δείχνω τον ολόκληρο. Το χέρι, γιατί και το χέρι είναι ένα κομμάτι του χειριστή, το χειριστήριο και η κούκλα. Αυτή. Για αυτήν την ταινία να πω ότι είχε μια πολύ σημαντική διάκριση. Θέλω να την τονίσω αυτή, γιατί ήταν το βραβείο της Παγκόσμιας Ένωσης Animation, της ASIFA, στη Σερβία που έλαβε μέρος. Και έτσι είχα χαρεί πάρα πολύ τότε, γιατί είδα να βγαίνουμε εκτός συνόλων και να υπάρχει μια επικοινωνία με άτομα του χώρου. Πολύ σημαντικό, γιατί η ASIFA είναι ένας οργανισμός όπου είναι ο επίσημος αντιπροσωπευτικός οργανισμός όλων εμάς που ασχολούμαστε με το κινούμενο σχέδιο. Μάλιστα. Πάμε να δούμε το έργο. Ναι. Πώς το είπαμε? The Mirror Stage. Για να δούμε The Mirror Stage.
Σπύρο, αυτή η ταινία είναι 3D animation, έχει και το δυσδιάστατο και το τρισδιάστατο, ναι, όπως είπαμε. Έτσι. Είναι 3D κλασικό animation όμως, τα λέω 3D κλασικό, ενώ με τη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, ναι, σε οριζόντια λήψη και σκηνικό κάθετο. Μάλιστα. Τα σκηνικά ήταν φυσικά, τα έκανε ο Στέλιος ο Πολυχρονάκης. Mm. Επίσης είχε δυσδιάστατη τεχνική, όπως είπες. Χρησιμοποιείται και ψηφιακή τεχνική εδώ πέρα. Χρησιμοποιείται ψηφιακή τεχνική στο να ενθέσουμε τα δυσδιάστατα με τα τρισδιάστατα. Μάλιστα. Προγράμματα όπως το After Effects, το Photoshop κτλ. Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη σύζευξη, mm-hmm, των live, δηλαδή εκεί που φαίνεται το χέρι το πραγματικό, που και εκεί είναι φωτογράφηση. Κόπηκαν οι φωτογραφίες καρέ-καρέ και επιλέξαμε εκείνες που θα κρατήσουμε. Το χειρισμό της κούκλας, κουκλοθεάτρου, που ήταν... εκεί είχαμε βιντεοσκόπηση της κούκλας, της παράστασης κουκλοθεάτρου στο τέλος. Και το χειρισμό με το stop motion 3D animation της κούκλας της μικρής, της ελεύθερης μάλλον, χωρίς τα νήματα, που κινείται μέσα στην πόλη και πλησιάζει το χορευτή. Γίνανε δηλαδή δύο μοντέλα κούκλας, μία πραγματική μαριονέτα που την έκανε η Αλεξάνδρα Μακροπούλου και μία αντιγραφή της πραγματικής μαριονέτας σε μικρογραφία, περίπου τόσο το μέγεθος, όπου η διαφορά με την άλλη κούκλα ήταν ότι θα μπορούσε να στηριχτεί μόνη της, με τις αρθρώσεις να είναι από σκληρό σύρμα, χωρίς να την ακουμπάει κάποιος. Καρέ-καρέ λοιπόν οι κινήσεις του βαδίσματος, της χορογραφίας και όλα αυτά γίνανε με φωτογράφηση καρέ-καρέ. Εδώ θέλαμε, μιας και λέγαμε για το λάθος στην αρχή, δεν θέλαμε να κάνουμε μια τέλεια κίνηση κούκλας, αλλά κάναμε σπασμωδική κίνηση στο καρέ-καρέ, γιατί ήταν κούκλα μαριονέτα. Mm, ήταν θέμα σεναριακό. Μάλιστα. Δεν κοιτάξαμε να μιμηθούμε ότι αυτή η κούκλα θα πρέπει να παρατάει τέλεια όπως ένας άνθρωπος. Θέλαμε να μιμηθούμε την κίνηση της μαριονέτας. Mm. Οπότε πρέπει να έχει μια σπασμωδική κίνηση. Και ήταν δύσκολο αυτό, δεν ήταν τόσο απλό. Έχοντας μια εμπειρία σαν animator, ας πούμε, έλεγα θα κάνω τώρα αυτή τη βλακία. Το λάθος είναι πιο δύσκολο από το. Ναι, και όμως έπρεπε να γίνει για να φανεί η κούκλα ότι είναι μαριονέτα. Μάλιστα. Τα σκηνικά ήταν του Στέλιου Πολυχρονάκη, όπως είπαμε, μεγέθους περίπου μισό μέτρο, με ένα μέτρο το κάθε σκηνικό σε ύψος. Mm-hmm. Έγινε η ψηφιακή τεχνολογία, χρησιμοποιήθηκε για να ενθέσει, όπως είπαμε, δυσδιάστατο. Τρισδιάστατο. Να τονίσω εδώ το συμβολή του Στάθη του Μαρκόπουλου, πέρα από τη διδασκαλία της μαριονέτας στον τελευταίο χορό, το παίξιμο της μουσικής. Όπου ήταν, δεν είχαμε να κάνουμε το Making of, δεν σκεφτήκαμε, ήταν τόσο αυθόρμητο. Μια σύνθεση δική του, βέβαια. Αυτοσχεδιασμός της ώρας, μπροστά από το Στάθη το Σκουρόπουλο που έκανε στο στούντιό του, ας πούμε, του Στάθη. Όπου λέμε να παίξει το κομμάτι ο Στάθης, ο Μαρκόπουλος. Και είχε μια κατσαρόλα, του φέραμε μια κατσαρόλα, κουτάλια και τη φυσαρμόνικά του. Μάλιστα. Και έπαιξε το κομμάτι αυτό. Το πρώτο κομμάτι του χορού ήταν το κομμάτι που έπαιξε για το τεστ. Αλλά το έπαιξε τέλεια. Μάλιστα. Και του λέω, Στάθη, μετά παίξει ακόμα ένα για να έχουμε δύο. Όχι, δεν. Και τα βάλαμε και τα δύο. Το ένα μπήκε στου τίτλου, το άλλο στο χορό. Ήταν η συμβολή του πολιτικού. Σπύρο, όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα τα κάνετε, τα διδάσκετε στο ΤΕΗ. Στο ΤΕΗ διδάσκουμε. Δηλαδή, ένα φίλο μα που θέλει να. Ένα παιδί που θέλει να σπουδάσει κάτι τέτοιο, ας πούμε. Φυσικά. Στο τμήμα γραφιστική του ΤΕΗ Αθήνα υπάρχει το μάθημα του animation στα τελευταία εξάμηνα, όπου μαθαίνουμε το πιο σημαντικό. Τις βασικές αρχές του animation. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή με την κάμερα την καλή και την κάμερα την... όσα χρήματα και να έχεις, όσο καλά μοντέλα και να έχεις, όσο καλά χρώματα, άμα δεν γνωρίζεις τις βασικές αρχές του animation, δηλαδή είναι εκείνο που θα μεταβάλει μια απλή κίνηση, την κίνηση μιας κούκλας, ενός άψυχου αντικειμένου, mm-hmm, από απλή μεταφορά από ένα σημείο σε ένα άλλο, σε ψύχωση, στο να πεις λέει ότι είναι ζωντανό. Αν δεν έχεις αυτές τις βασικές αρχές, δεν μπορείς να το πετύχεις. Mm-hmm. Για παράδειγμα, να δανειστώ λίγο το στυλό σου. Έτσι, mm-hmm, να το πω. Αν θέλουμε να δώσουμε την κίνηση αυτού του στυλού από αυτό το σημείο σε αυτό το σημείο, η τεχνική είναι πάρα πολύ απλή. Σας τη λέω από τώρα και στο τηλεοπτικά εδώ πέρα. Mm-hmm. Κάποιος μπορεί να πάρει μια φωτογραφική μηχανή compact ή ένα κινητό τηλέφωνο, να καρφώσει το στυλό του σε ένα φιλεζόλ, να παίρνει το χέρι και να τραβάει 1, 2, 3, 4, 5, 10 φωτογραφίες ή 10 πόζες. Mm. Θα φανεί ο στυλός ότι πηγαίνει από εδώ, εδώ, τσουλάει. Άρα. Δεν κάνει όμως εμψύχωση. Mm. Για να δείξουμε ότι ο στυλός είναι ζωντανός, μια αρχή, ας πούμε, το animation από τις πολλές αρχές, είναι η προετοιμασία. Πρέπει να υπόκειται σε φυσικούς νόμους. Άρα λοιπόν, πριν να ξεκινήσει να κάνει την πρώτη κίνηση προς τα μπροστά, πρέπει να κάνει μια μικρή κίνηση. Μία φωτογραφία.
δεύτερη φωτογραφία, προετοιμασία, την τραβάω αυτή τη φωτογραφία παραπάνω από ό,τι κρατάω τις υπόλοιπες και μετά συνεχίζει. Μάλιστα. Θα πείσει περισσότερο στον ζωντανό γιατί κάνει την προετοιμασία. Mm-hmm. Κανείς δεν ξεκινάει. Εγώ για παράδειγμα να σηκωθώ από την καρέκλα δεν μπορώ να σηκωθώ. Πρέπει να κάνω πολύ γιόγκα για να σηκωθώ απότομα χωρίς να κάνω κάτι άλλο. Mm-hmm. Πρέπει να κάνω μια προετοιμασία. Σκύβω και προχωράω. Όπως και τα χείλη μας κινούνται πριν ακουστεί ο ήχος. Ακριβώς. Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτές είναι οι βασικές αρχές. Μία από τις βασικές αρχές. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες αρχές. Animation. Που είναι απαραίτητες ή σε κάποιο εργαστήριο. Που γίνονται αρκετά εργαστήρια κινηματογραφικά. Είτε σε κάποια σχολή, ας πούμε, του εξωτερικού ή του εσωτερικού. Mm-hmm. Τότε είναι μία από αυτές τις σχολές που και στο site μας, TEI Anima, στο YouTube θα δείτε τις ταινίες που κάνουμε, είναι εξαιρετικές ταινίες. Μάλιστα. Περιμένουμε τα παιδιά να μας στείλουν τις ταινίες τους. Θα το προωθήσουμε εμείς, φυσικά, ναι. Θα είναι πολύ καλό. Εκεί μπορείτε να δείτε όμως τις ταινίες των παιδιών. Κάνουμε, νομίζω, μία δουλειά που... Mm. Πόσα χρόνια είναι αυτή η σπουδή, Σπύρο? Αυτό είναι ένα μάθημα, όπως είπαμε. Δεν είναι κινηματογραφική σχολή. Οι σπουδές είναι όπως όλα τα 3,5 χρόνια. Στα τελευταία εξάμηνα είναι το μάθημα του εικονογραφημένου σεναρίου, mm-hmm. όπου μαθαίνουμε το πώς κάνεις μία ιστορία. Τις βασικές αρχές της κινηματογραφικής. Στο τμήμα της γραφιστικής, δηλαδή. Στο τμήμα της γραφιστικής διδάσκεται αυτό. Και στα επόμενα εξάμηνα μαθαίνουμε τις βασικές αρχές της κίνησης. Σε σκίτσο τα δουλεύουμε αυτά. Και μετά έχουμε 3D animation και εμψύχωση. Όπου δημιουργούμε τις ταινίες μας. Mm-hmm. Πιστεύω ότι οι σπουδαστές μας μας βγάζουν πάντα άσπρος πρόσωπος, είναι καταπληκτικοί τα παιδιά. Είσαι ευχαριστημένος από τους μάθητες. Είμαι ευχαριστημένος στους σπουδαστές. Εμείς λειτουργούμε σαν εμψυχωτές, ας το πούμε έτσι, για να βγάλουν ό,τι καλύτερο έχουν και νομίζω ότι τα καταφέρνουν. Μάλιστα. Σπύρο, ο χρόνος τρέχει, μας κυνηγάει. Animation, ναι, timing. Το έχεις κάνει κάτι ωραία πράγματα εδώ πέρα, μην τα αφήσουμε. Λοιπόν, αυτά είναι character design, concept design, δηλαδή αφορούν στο, ας το πούμε έτσι, δημιουργία της ατμόσφαιρας της ταινίας. Είναι για τους καλικάτζαλους πάλι αυτοί. Είναι διάφορα... Μελέτη για τα χρώματα. Μελέτη για τα χρώματα και το σκηνικό των βράχων. Εδώ είναι πάρα πολλά καρεδάκια, που είναι διάφορα καρέ βράχων. Για το πώς θα πηγαίνει η κάμερα όταν ένα πουλί με τα μάτια ενός πουλιού που πέφτει από ένα βράχο. Θέλω να πετύχω αυτή την αίσθηση και είναι ένα πείραμα που έκανα. Αν κλείσουμε ένα καρέ και το πάμε αργά-αργά, μπορούμε να φανταστούμε αυτό που βλέπει το πουλιού, το point of view του πουλιού δηλαδή, ή το επικειμενικό πλάνο που λέμε. Και έχουμε και άλλα δύο τέτοια ζωγραφικά για το concept design ταινιών. Αυτή δεν είναι για τους καλικάτζαρους, είναι για μικρά σποτάκια που έχουν σχέση με τον ελληνικό τουρισμό. Είναι από την Ικαρία αυτές διάφορες γωνιές, διάφορα σκίτσα όταν είμαστε στην Ικαρία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό μιας πρότασης διαφημιστικών σποτ για τον ΕΟΤ, για τις ελληνικές θάλασσες. Όπως πάστελ, και αυτό. Είναι παστέλ. Είναι γρήγορα σκίτσα εκ του φυσικού. Mm. Ελπίζω να μην ζητήσουν πνευματικά δικαιώματα τα μοντέλα. Ελπίζω. Και θέλω να αποτυπώσουμε με animation, με κίνηση, την ατμόσφαιρα της παραλίας με τη δικιά μας ματιά, mm-hmm. όπως τη ζούμε σε παραλίες στην Ελλάδα, όχι σε πλάζ, αλλά σε ελεύθερες παραλίες, ας το πούμε έτσι. Σπυρό, να ρωτήσω κάτι που με έχει εντυπωσιάσει. Η ταινία αυτή που ετοιμάζεις τώρα, mm-hmm. γενικά ο κινηματογράφος, η τέχνη θέλει και χρήματα και όταν μπαίνουν και βέβαια. Τεχνολογίες μέσα και λοιπά και μεγάλα συνεργεία και τέτοια. Πώς χρηματοδοτείτε? Κάποτε υπήρχε... Κάτι κάνεις εσύ τώρα με την ταινία σου. Ναι. Εγώ προσπαθώ να βρω χρηματοδότηση για τη μεγάλου μήκους ταινία, την είχαμε τους Καλικάτζαρους. Mm. Και πέρα από τους τρόπους της κρατικής επιχορήγησης που πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν στην Ελλάδα mm. και τώρα να υπάρχουν, αλλά όχι στον βαθμό που υπήρχαν. Δηλαδή, όταν υπήρχε η ΕΡΤ, υπήρχε το... Κάνατε και κάτι με την ΕΡΤ, ένα σεμινάριο για το Εγώ κόσμο. Υποστήριξα τα παιδιά που είχαν μείνει στο κτίριο του Ραδιομεγάρου, κάνοντας εργαστήρια animation, όπου απλοί πολίτες ήρθαν δημιουργήσαν animation για την ιστορία της ΕΡΤ.
Μάλιστα. Και είχε μεγάλη επιτυχία από ό,τι ξέρω. Είχε μεγάλη επιτυχία, ήρθε πολλοί κόσμο. Προσέξαμε πάρα πολύ να μην μείνουμε στο στάδιο της αντιπαράθεσης των εργαζομένων, που δεν υπήρχε αντιπαράθεση, να μην μείνουμε σε αυτό το στάδιο. Το εργαστήριο αφορούσε στην ιστορία της ΕΡΤ, εκεί επιμείναμε, και στο ερώτημα «Μαύρο γιατί», που ήταν το τελευταίο. Εκεί λοιπόν υπήρχε κάποτε στην ΕΡΤ μια πηγή χρηματοδότησης για ταινίες και μεγάλου και μικρού μήκους, στο μικροφίλμ και σε μεγάλου μήκους. Η ποσόστοση που υπήρχε και κάποιο ποσό. Υπήρχε το, και υπάρχει το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Εγώ όμως στη νέα μου ταινία ξεκινάω μία προσπάθεια να αυτοχρηματοδοτηθεί. Με την έννοια ότι επειδή είναι μία εικαστική ταινία, είναι δυσδιάστατο animation, έχει πάρα πολλά ζωγραφικά, θα προσπαθήσω να τη χρηματοδοτήσω μέσα από την πώληση των έργων που έχουν γίνει για το concept design της ταινίας. Θα πουλήσω Καλικατζάρους. Και τους Καλικατζάρους, τα πρωτότυπα σχέδια, ναι, και τα σε μουσαμάδες τα σχέδια των φόντων και το concept design. Ήδη ετοιμάζω μία σειρά έργων και μέσα από εκθέσεις θα προσπαθήσω από την πώληση αυτών των έργων τα χρήματα θα πάνε στη χρηματοδότηση της ταινίας με τους Καλικατζάρους. Θα τα πουλήσεις αφού φτιάξεις την ταινία, βέβαια. Πριν, είναι στάδια προπαραγωγής. Είναι τα στάδια της προπαραγωγής. Άμα τα πουλήσεις, πώς την κάνεις την ταινία. Τα έχω φωτογραφίσει ψηφιακά, είναι δυσδιάστατο animation. Μάλιστα. Και πολλά από αυτά δεν χρησιμοποιούνται για την ταινία. Είναι μόνο και μόνο για να δούμε το στυλ. Γίνονται άλλα φόντα, γίνονται πάρα πολλά ζωγραφικά. Πότε κάνεις τέτοια έκθεση, να δούμε στους φίλους να κλείσουμε. Δεν έχω κλείσει ακόμα κάποια έκθεση. Θα παρουσιαστούν μερικά από αυτά τα έργα στα Εσχήλια που θα γίνουν το Μάρτιο στην Ελευσίνα. Και είμαι προς αναζήτηση γκαλερί ή κάποιου χώρου, όχι απαραίτητα γκαλερί, έτσι ώστε να πουληθούν οι πίνακες. Τα έργα φυσικά είναι αναρτημένα τώρα στο site μου, σε κάποιο site στο Facebook, Siakas Art Animation. Μπορεί κάποιος να τα δει από εκεί πέρα. Δεν είναι προς πώληση μέσω του site, είναι, τα ανεβάζω για να δείχνω την εξέλιξη της ταινίας. Όταν γίνει κάποια έκθεση, ελπίζω να το σε ενημερώσω. Δηλαδή, να το... Αν τώρα κάποιοι φίλοι μας θέλουν να πάρουν να έργα, κάποιο έργο, τώρα, από αυτά που θα δουν, τώρα δεν όχι, θα έλεγα, όχι, θα έλεγα στην έκθεση, γιατί τώρα φτιάχνουμε τα έργα, είναι στη φάση. Βιάζομαι πολύ. Δεν βιάζεσαι, μακάρι να έλεγε κάποιο τα προαγοράζω τα έργα. Ναι, και αυτά τα οποία δεν έχω δει ακόμα. Υπάρχουν και κάποια site που χρηματοδοτούν οι θεατές, ναι, τα γνωρίζεις. Ναι, ναι. Ενδιαφέρον έχουν και αυτά. Ναι. Σπύρο, πρέπει να τελειώσουμε. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Αλληλοευχαριστιόμαστε λοιπόν. Αλήθεια, χάρηκα πολύ. Ήταν όμορφη παρέα μας. Και εγώ χάρηκα. Ελπίζω να δώσαμε καλές πληροφορίες στους φίλους. Μακάρι. Περιμένουμε την. Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ. Ναι, ευχαριστώ. Θα είστε από τους πρώτους και μάλιστα όταν ετοιμάσω ορισμένα line test, δοκιμαστικά animation, θα σου τα στείλω και αυτά να τα ανεβάζεις στο site σου. Το... Τώρα μου ήρθε αυτό σαν ιδέα. Το κάνω σινεμά, ναι. Ώστε να έχεις και την πρωτοτυπία να δείξεις όχι μόνο τελειωμένες ταινίες, αλλά και τα πρώτα ανιμαδί και τα λοιπά. Και τώρα το σκέφτηκα, ναι, γιατί όχι. Σε ευχαριστώ. Περιμένουμε και τους φίλους μαθητές σου να στείλουν τις ταινίες τους. Εμείς, και περσινές σας είναι, δεν μας πειράζει. Το καθήκον μας είναι να τους ενημερώσουμε. Φυσικά τους έχουμε ενημερώσει να υπάρξει αυτό το πράγμα. Ωραία. Από εκεί πέρα είναι ενήλικες. Είμαι σίγουρος ότι θα. Ό,τι θέλουν να κάνουν, πρόβλημά τους και δικό με δημοκρατικές διαδικασίες, με το ζόρι. Με το ζόρι. Ευχαριστώ, Χρήστο. Να είστε καλά, φίλοι μας. Καλό απόγευμα. Περιμένουμε τις ταινίες σας, δικές σας ταινίες. Ζήστε με τις δικές σας εικόνες, ζήστε τη δική σας ζωή. Ας λέμε εμείς ό,τι θέλουμε. Κάντε τη ζωή σας όπως σας αρέσει. Να είστε καλά, γεια.